Έχουμε τα σκληρά μηνύματα που έστειλε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και το άγριο κράξιμο στη Φύση Κορδά. Τι γίνεται πάλι εκεί, άλλο ξεκατήγιασμα. Έτσι λοιπόν, αποκαλύπτεται ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει στείλει κάποια μηνύματα στην Φύση Κορδά, στο κινητό της τηλέφωνο, που στην ουσία τι κάνει, τη ζητάει τον λόγο γιατί είπε κάποια πράγματα στην εκπομπή της η Φύση Κορδά κατά της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Αλλά και στον Δημήτρη Ουγγαρέζο έστειλε κάποια μηνύματα άλλου περιεχομένου. Με τον Δημήτρη μιλάνε αλλιώς, διότι ήταν να συνεργαστούν κιόλας. Ναι. Αλλά για πρώτη φορά βγαίνει στο φως ότι κάποια μηνύματα που στέλνει παρουσιάστρια σε παρουσιάστρια και ότι στην ουσία της λέει: κοίταξε να δεις, σταμάτα να με κράζεις, όχι με τόσο ωραίο τρόπο που τα λέω εγώ, με άλλο τρόπο, καλύτερο. Χειρότερο μάλλον. Χειρότερο. Βλέπουμε ότι δυστυχώς η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν το έχει πάρει το μάθημά της και συνεχίζει έτσι να. Τι μηνύματα? Να απειλεί. Τι μηνύματα συγκεκριμένα, υπάρχει το περιεχόμενο, το δημοσιοποίησε? Το περιεχόμενο δεν υπάρχει πώς γράφτηκε ακριβώς, υπάρχει το νόημα του περιεχομένου. Τι λέει δηλαδή η Φύση Κορδά? Μπορείτε να ακούσουμε? Κάτι λέει. Κάτι λέει κύριε Σκορδά. Τι υπονοούμε να αφήνει. Πάμε λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μηνύματα. Mm-hmm. Υπάρχουν μηνύματα. Αυτή τη στιγμή, γιατί είναι συκοφαντικά όλα αυτά, εάν δεν ισχύουν. Συμφωνείτε κυρία Βασιλοπούλου? Φυσικά. Δεν μπορεί τα μέσα ενημέρωσης και υπάρχουν δημοσιεύματα και να λένε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στέλνει μηνύματα απειλητικά το ένα το άλλο. Αυτή τη στιγμή θα το πω εγώ ξεκάθαρα. Έχουν χεστεί επάνω τους και ζητώ συγγνώμη για τη φράση τα κανάλια που η Σπυροπούλου ανέβασε τα νούμερα τηλεθέα στο Sky. Εκεί που λέγαμε ότι έκανε 7% κάνει 14%. Πείτε μου τι τηλεθέας έκανε χθες. Τώρα να το δούμε. Τώρα, του χρόνου το δούμε. Εντάξει. Τώρα έχουμε εκπομπή, κύριε Καραλή. Αλλά. Να πάμε στην απέναντι εκπομπή, στον λόγο να μάθουμε. Απλά, τα γρήγορα γίνονται τεχνικά. Γρήγορα. Μιλάμε για ανθρώπου που έχει πάνω του 100 χαρτιά. 100 χαρτιά το βρει. Λοιπόν, 30 χαρτιά έχει. Κάντε την. 10 δευτερόλεπτα να κάνει τον καθένα, θε 3 λεπτά να περιμένουμε. Συμπάθεια τον κύριο Κάρλο. Να πάμε για τουαλέτα και όλα σα περιμένουμε. 15% έκανε χθε. 15% έκανε, κυρία Σπυροπούλου. Από το 7 και 8%. Και βγαίνουν τώρα παπαγαλάκια με διάφορα δημοσιεύματα, σε εκπομπές, site και εφημερίδες, να τη χαστουκίζουν, να τη χτυπάνε. Σε άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, μην τη δεις. Αλλά δεν μπορείς να κατασκευάζεις ή να ανασκευάζεις θέματα του παρελθόντος για να κατηγορήσεις την κοπέλα. Δεν έκλεψε. Τη φωνάξε να πάει εκεί πέρα. Και εμένα μα λέει: Εφομπείτε, γιατί μου τόσο μαζί με τη Σπυροπούλη υποστηρίζει. Δεν υποστηρίζω. Το δίκαιο υποστηρίζω. Αχ, Θεέ μου. Μπορείτε να δείτε για τη Σπυροπούλη το Σπυρόπουλο. Και έχει τον καράλιο χθέ μου. Αφού είναι το φίδι το κολοβό. Τόσο... Είσαι φίδι κολοβό για τη Σπυροπούλη. Για αγαπημένη του φίλη. Η οχιά είσαι. Οχιά είσαι. Εφόσον δεν μπορεί Δημούτσουνη. Να γίνει διάλογο, δεν μιλάω και λοιπόν, δεν μιλάω τόση ώρα, δεν λέω τίποτα. Για να μιλάτε λοιπόν μόνο για τον κύριο Καράλη, θα σας πω ότι έκανα και εγώ το λάθος χτες και ξέχασα την τηλεόραση εκείνη την ώρα ανοιχτή. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δε σ' άρεσε. Γιατί την είδες όμως. Όχι, αυτό λέω, την ξέχασα κατά λάθος. Βρε ψεύτη. Βρε ψεύτη υποκριτή. Και σε πω και ψεύτη υποκριτή. Όταν φεύγουμε εδώ από το κανάλι και μετά ξεκινάει μετά πολύ γι' ώρα η εκπομπή της, δεν κατσικώνεις εκεί μέσα στο γραφείο μέσα που έχουμε δουλειά για να δεις Σπυροπούλου. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, δώστε κολαγόνα. Δώστε κολαγόνα. Να μας τρελάνεις εδώ πέρα. Έχεις γίνει ένα εκεί πέρα με τον καναπέ για να βλέπεις Σπυροπούλου. 2.11.600 και δωρεάν τα έξοδα αποστολής, όχι ένα.